tutta la vita con te, sol con te. Μια μουσική αλυσίδα διαχρονικών ιταλικών τραγουδιών που βρέθηκαν στην κορυφή του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο απλώθηκε στο αμφιθέατρο του Μόμους, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους Έλληνες και για τους Θεσσαλονικείς, το Σαν Ρέμο ήταν κάτι μοναδικό, κάτι φανταστικό. Το βλέπουμε για πολλά χρόνια, είτε από τη ΡΑΗ κατευθείαν, είτε από την ΕΡΤ και συγχρόνως οι δισκογραφικές εταιρείες έκαναν έναν αγώνα για να προλάβουν να βγάλουν αμέσως τα τραγούδια, τα οποία γινόντουσαν ανάρπαστα και βγήκαν σπουδαίοι τραγουδιστές. Ας πούμε, σήμερα θα δούμε την πρώτη κυρία του ιταλικού τραγουδιού τότε, την περίφημη Νίλα Πίτσι, τον καταπληκτικό, τον superstar όλων των τραγουδιστών της Ιταλίας, τον Ντομένικο Μοντούνιο. Το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο φέτος έκλεισε την 69η διοργάνωσή του την προηγούμενη εβδομάδα. Εξακολουθεί να είναι η καρδιά της μουσικής στην Ιταλία και όχι μόνο την περίοδο της μιας εβδομάδας που διαρκεί, αλλά όλο το χρόνο τα σχόλια σχετικά με το πώς πήγε, πώς θα πάει. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η μελωδικότητα που είχαν παλιά τα ιταλικά τραγούδια έχει ελαττωθεί. Ο στόχος όμως, από ό,τι φαίνεται και του καινούριου γενικού διευθυντού τα δύο τελευταία χρόνια, είναι μια επιστροφή σε αυτή τη μουσικότητα. Επίσης την τραγουδίστρια Τζιλό Τσινκουέτη, η οποία τραγούδησε και δικούς μου ελληνικούς στίχους σε ένα ιταλικό τραγούδι δικό της. Και νομίζω είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο όσοι ήρθανε σήμερα είναι νοσταλγή της παλιάς καλής μουσικής, της παλιάς καλής ιταλικής μουσικής και του Σαν Ρέμο, το οποίο ενώθηκε ανεξίτηλα με τις αναμνήσεις μας, με τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας. Εξακολουθεί ακόμα αυτή η μικρή πόλη στα σύνορα Ιταλίας-Γαλλίας να είναι το κέντρο της μουσικής για της Ιταλίας. Και έχει δώσει όλα αυτά τα 70 σχεδόν χρόνια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ιταλικού τραγουδού που και εδώ έχουμε γνωρίσει και θαυμάσει. Η επόμενη εκδήλωση του Λευτέρη Γκαλίδη θα είναι αφιερωμένη σε μια ξέχαστη συναυλία της Κατερίνα Βαλέντε από τον Ιούλιο του 1962.